κύριε Καραγιαννάκη, νομίζω ότι το τελευταίο που μετράει στην προκειμένη περίπτωση είναι το αποτέλεσμα. Βάσει της εικόνας που είδαμε, της ανταγωνιστικής εικόνας της ομάδας, βάσει της εξέλιξης, της συνεχόμενης εξέλιξης των μεικτών μας ομάδων και δι' της ΚΑΠΑ 15, και επιπλέον της συνολικής προσπάθειας που γίνεται και από εσάς, το προπονητικό επιτελείο, και από τα παιδιά, αλλά και από την ΕΠΣ-Αρκαδίας. Για αρχή θα ήθελα να πω ένα μεγάλο συγχαρητήρια στα παιδιά. Δώσαν το 100% τους. Ο κόσμος που ήταν μέσα στο γήπεδο ήταν φανταστικός, μας έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο. Όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών και στην ΚΑΠΑ 15 και στην ΚΑΠΑ 17, το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο στον ομό μας και προσπαθούμε μέσω των προπονήσεων και μέσω των αγώνων να το προωθήσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά του τόπου μας για κάτι καλύτερο. Σίγουρα τα παιδιά έδωσαν σήμερα το 100% των δυνατοτήτων τους και πνευματικά ήταν κάτι το οποίο μας έλειπε σαν ομάδα. Το βρήκαμε αυτό, συνεχίζουμε για τον επόμενο αγώνα και σίγουρα όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Προφανώς η ομάδα παιχνίδι με το παιχνίδι θα εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, ως προπονητής της ΚΑΠΑ 15, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα για ένα παιδί που φοράει τη φανέλα της ΕΠΣ Αρκαδίας? Ότι η ΕΠΣ Αρκαδίας συμβολίζει τον ομό μας, ότι παίζουμε για τον ομό μας, παίζουμε για τα παιδιά του τόπου μας, παίζουμε για τον τόπο μας. Έχουμε πει στα παιδιά ότι θέλουμε το 100% από αυτά, θέλουμε να μας δικαιώσουν για την επιλογή μας και το κάνουν στο 100%. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία θα δείτε στο μέλλον. Η μεικτή Αρκαδίας είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά και προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.